Καλημέρα σας. Το 1999 τα παιδιά της ηλικίας μου που ζούσαν στους Τρακομακεδόνες, στο Μενίδη, στα Άνω Λιώσια, στις διπλανές περιοχές, μείναμε για ολόκληρους μήνες μέσα σε σκηνές και σε κοντέινερ μετά το φωνικό σεισμό της Πάρνηθας. Πολλοί από εμάς χάσαμε δικούς μας ανθρώπους στη Ρικομέξ και τη Χαράν. Τα νέα παιδιά δώσαμε μια μεγάλη μάχη να δώσουμε πανελλαδικές, παλεύοντας να διαβάσουμε μέσα στα κοντέινερ την στιγμή που ο οικογενειακός αγώνας ήταν σε εξέλιξη για να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε έως σήμερα είδαμε πάνω από δύο φορές να καίγεται ο φυσικός πλούτος της Πάρνηθας. Είδαμε στρέμματα καμένης γης να καταπατώνται και να περνάνε σε μεγάλους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον ορεινό όγκο. Είδαμε συνανθρώπους μας να παρασύρονται και να πεθαίνουν σε κεντρικούς δρόμους του Μενιδίου που είχαν μετατραπεί σε χυμάρους. Φέτος το καλοκαίρι είδαμε τον Εφιάλτη να επιστρέφει. Αυτή τη φορά με την πυρκαγιά να καίει 80 σπίτια στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα στη Βαρυπόπη και τη Φλόγα και τους Τρακομακεδόνες. Είδαμε να απειλούνται ζωές και περιουσίες. Η τραγική ιστορία που βιώνει ο κόσμος που ζει και εργάζεται στο Δήμο Αχαρνών καταρρύπτει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, επιχειρηματολογία που αξιοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις περί ακραίων συνθήκων και κλιματικής αλλαγής. Το μπαρούτι για να καούμε άλλη μια φορά το έβαλαν αυτοί που άφησαν το δασαρχείο της Πάρνηθας χωρίς κανέναν δασεργάτη. Το έβαλαν αυτοί που δεν χρηματοδότησαν για το καθαρισμό και τη συντήρηση του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Το έβαλαν αυτοί που δεν χρηματοδότησαν για τη συντήρηση και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων. Η καραμέλα της ατομικής ευθύνης πρέπει να τελειώνει. Η πολιτική, τρεχάτε ποδαράκια μου να σωθείτε, δεν λύνει το πρόβλημα. Οι συμβουλές όσων έχουν τα πόδια τους έξω από τη φωτιά μπορεί εύκολα να δίνονται, αλλά δεν σώζουν εμάς που ζούμε το πρόβλημα που το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Καταγγέλουμε από τη σημερινή συγκέντρωση το γεγονός ότι στην περιοχή της Πάρνηθας έρχονται ντυμένοι ως φίλοι ευθρύτουτες τις μέρες. Οι επενδυτές δίνονται αναδασωτές και βλέπουμε επιχειρηματικούς ομίλους να προβάλλονται από την κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή των Αχαρνών ως σωτήρες για την αποκατάσταση του δάσους τη στιγμή που ορισμένοι από δάφτους είναι γνωστοί για τη ρήπανση που προκαλούν στη Δυτική Αττική εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δράσης τους. Σήμερα η αγωνία μας μεγαλώνει, γιατί το μαύρο τοπίο της φωτιάς κινδυνεύει να μετατραπεί σε καφέ της πλημμύρας. Την ώρα που και επιστημονικά χείλη εκφράζουν τις αγωνίες τους για το κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων στο Μενίδη, σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται δίπλα στο Κηφισό, όπως στη Δυτική Αθήνα, στο Πειραιά, αλλά και στις νότιες συνοικίες της Αθήνας. Προειδοποιήσεις ακόμα υπάρχουν για την Ελευσίνα, τη Μάντρα, την Κινέτα και αλλού. Απουσιάζουν τα έργα της πλημμυρικής θωράκισης, καθαρισμού και ολοκληρωμένης διευθέτησης των ρεμάτων. Το έργο είναι γνωστό και χιλιοπεγμένο. Κάθε φορά που διεκδικούμε μέτρα προστασίας, οι κυβερνήσεις στους Δήμους, οι Δήμοι στις περιφέρειες μας κάνουν μπαλάκι. Και το γαϊτανάκι δεν έχει τελειωμό. Με εμάς να γινόμαστε για άλλη μια φορά στο έργο θεατές. Το σημερινό πανελλαδικό συλλαλητήριο τους θορύβησε. Η συνέχεια των αγωνιστικών μας πρωτοβουλειών θα τους θορυβήσει κι άλλο. Ο αγώνας που δίνουμε για αποζημιώσεις το 100% των ζημιών είναι δεμένος με τον αγώνα για να υλοποιηθούν έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού από φυσικές καταστροφές. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί τσακώνονται για το ποιος αποζημίωσε γρηγορότερα ή με περισσότερα. Ποιος επούλωσε πληγές που ίδιος άνοιξε, αλλά όλοι μαζί έχουν βάλει το χεράκι τους και συνεχίζουν και συμφωνούν με μια πολιτική που κυριολεκτικά παράγει πληγέντες.
εκ μέρους της Επιτροπής Κατοίκων Βαρυμπόπης, Φλόγας και Θρακομακεδόνων εκφράζουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς στο σημερινό συλλαλητήριο. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί γιατί αφορά τη ζωή και το βιό μας, για να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς και χωρίς φόβο στις γειτονιές μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, γιατί εμείς δώσαμε μια μεγάλη μάχη για τη ζωή και θα συνεχίσουμε να δώσουμε κι άλλες μάχες.